Καλωσορίσατε στο Παίξε Γέλασε. Για άλλη μια χρονιά καλωσορίζουμε το Info Kids και τους φίλους του να κάνουμε παρέα μια πασχαλινή εύκολη κατασκευή. Αυτή η κατασκευή είναι μια κότα. Η κότα αυτή μπορεί να γίνει εκτός από χαρτί και με ύφασμα. Το οποίο ύφασμα μπορούμε να το γεμίσουμε με ρύζι και να γίνει μια κότα που θα στέκεται. Έχω σχεδιάσει εδώ στο ξένα χαρτί ένα α4 χρωματιστό, κατά προτίμηση υπάρχουν διάφορα χρώματα. Έχουμε σχεδιάσει ό,τι θα χρειαστούμε για να κατασκευάσουμε την κότα. Και είναι, έχουμε τραβήξει γραμμές με ένα μαρκαδόρο, μπορούμε να το κάνουμε μαζί με το παιδί αυτό, ανάλογα την ηλικία του φυσικά ή μπορεί να τα έχουμε ετοιμάσει και εμείς πιο πριν. Τα πόδια της κότας, το λυρί της κότας και τα φτερά της κότας και τη μύτη της κότας. Είναι εδώ. Και τα κόβουμε μετά με το ψαλιδάκι. Χρειαζόμαστε 2 μάτια, κόλλα και ένα συρραπτικό. Και χρώμα φυσικά για να τη ζωγραφίσουμε. Και ξεκινάμε. Αφού έχουμε κάνει το χαρτί μας τετράγωνο με το συρραπτικό μας, κλείνουμε. Έχω ετοιμάσει ένα εδώ, το έχω ζωγραφίσει, είναι στεγνό δηλαδή. Και εδώ όπως βλέπετε, έχουμε ήδη προσχεδιάσει το στόμα, ας πούμε, της κότας. Ξεκινάμε τώρα να τις βάλουμε τα μάτια. Βάλουμε λίγο κόλλα. Έχουμε κόψει το χαρτάκι μας το α4, έτσι, ένα νι. Και πολύ απλά το κολλάμε, εγώ το έχω έτοιμο κολλημένο, βάζουμε λίγο κόλλα εδώ, το φέρνουμε έτσι, έτοιμο. Το ράμφος της, εγώ το έχω έτοιμο. Με το σιρετικό, τα ποδαράκια της. Και πάμε με το σιρετικό μου. Και μας έμειναν τα φτερά της. Τσολακώνουμε λίγο. Ένα αριστερά, ένα δεξιά. Και μας έμεινε η ουρά της, γιατί κότα χωρίς ουρά. Δεν γίνεται. Έχουμε κόψει χαρτάκι πάλι, μακρόστενα. Και πάλι με το συρραπτικό. Και η κότα μας είναι έτοιμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να απολαύσετε την κατασκευή και πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας ή να μας στείλετε και κάποιες φωτογραφίες σας
Πώς εσείς το κάνατε στο σπίτι παρέα με τα παιδιά ή μόνοι σας? Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους!